Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ο δημοσιογράφος Ρόμαν Προτάσεβιτς, που συνελήφθη προχτές στο Μίνσκ, εμφανίστηκε στην κάμερα χτυπημένος, με τον πατέρα του να καταγγέλει ότι τον εξανάγκασαν να παραδεχτεί την ενοχή του. Στο μεταξύ, τρεις επιβάτες κατέβηκαν από το αεροπλάνο στη Λευκορωσία και δεν συνέχισαν για τη Λιθουανία, τραβώντας πάνω τους τα βλέμματα στο κατασκοπευτικό αυτό θρίλερ. Ανάμεσά τους και ένας Έλληνας. Δείτε ποιος είναι και γιατί αποβιβάστηκε στο ρεπορτάζ του Χρήστου Κανελόπουλου. I had a flight from Vilnius to Minsk to visit my wife. Чтобы увидеть жену. 15 minutes before the landing, we were informed that there is a security issue and we are going to land in Minsk. Мы приземлимся в Минске. And indeed we landed in. Εκτός από τον Ρωμάν Προτάσεβιτς και την κοπέλα του που συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο, τρεις ακόμα επιβάτες της πτήσης FR4978 επέλεξαν να παραμείνουν στη Λευκορωσία. Ανάμεσά τους ο Έλληνας μαθηματικός και καθηγητής πληροφορικής Ιάσον Ζήσης. We believe there was also some KGB agents offloaded off the aircraft. Ο ρόλος των τριών επιβατών καλύπτεται από μυστήριο. Ήταν άραγε οι πράκτορες για τους οποίους γίνεται λόγος? Για τον Έλληνα επιστήμονα πάντως, με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία και την έρευνα της ΕΥΠ, δεν προκύπτει κάτι ύποπτο. Οι πράκτορες λειτουργήσαν σαν απλοί επιβάτες. Έφτασαν εδώ που γίνεται ο έλεγχος των εισιτηρίων ηλεκτρονικά, το σκάναρα, και στη συνέχεια πέρασαν μέσα για να ταξιδέψουν. Όπως φαίνεται, κανείς από τους επιβάτες της πτήσης δεν ήταν οπλισμένος. Αυτό άλλωστε θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο, αφού οι έλεγχοι στο Ελευθέριος Βενιζέλος είναι δρακόντιοι. Υπάρχουν κάμερες παντού, σε όλα τα σημεία, οπότε μπορούμε να γνωρίζουμε τι ακριβώς έγινε κατά την επιβίβαση. Έγινε έλεγχο χειραποσκευών. Την ίδια ώρα, η εμφάνιση του Ρωμάν Προτάσεβιτς στη λευκορωσική τηλεόραση προβληματίζει. Μοιάζει πολύ ταλαιπωρημένος, η μύτη του δείχνει πρισμένη και υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι η δήλωσή του αποτελεί προϊόν πιέσεων. Сейчас я нахожусь в зоне номер 1 города Минска. Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем или с какими-либо другими органами у меня нет. Ο πατέρας του 26χρονου αντικαθεστωτικού δημοσιογράφου υποστηρίζει ότι ο γιος του βασανίστηκε. Предположительно, скорее всего, у него сломан нос. Потому что несколько изменена форма носа и видно большие следы пудры на передней части носа. У него левая сторона вся запудрена. Вот, и немножечко даже есть припухлость на левой стороне. Даже, ну извините за подробную, не его пачка сигарет лежит, он не курит такие сигареты. Μετά την κρατική αεροπειρατεία που έγινε με μόνο στόχο τη σύλληψη του νεαρού αντιφρονούντα, το αυταρχικό καθεστώς του Αλεξάνδερ Λουκασένκο βρίσκεται σε δύσκολη θέση και η χώρα του αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο νέων κυρώσεων. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έκλεισαν τον εναέριο χώρο των κρατών τους για τις πτήσεις από τη Λευκορωσία, ενώ ζητούν από όλες τις αεροπορικές εταιρείες να μην πετούν πάνω από τη χώρα. Οι Βρυξέλλες επιβάλλουν κυρώσεις για την αεροπειρατεία του εκλεγμένου δικτάτορα Λουκασένκο. Μεταδίδει από τις Βρυξέλλες ο Θάνος Αθανασίου. Οι 27 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων χθες βράδυ υιοθέτησαν ομόφωνα συμπεράσματα με τα οποία καταδικάζουν τη στάση του καθεστώτος, ζητούν την απελευθέρωση του δημοσιογράφου Προτάσεβιτς και της συντρόφου του Σαπέγκα και ταυτόχρονα κλείνουν τον εναέριο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αεροπορικές εταιρείες Λευκορωσίας. Ζητούν από τις αεροπορικές εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην πετούν πια πάνω από τη Λευκορωσία, καθώς ο εναέριος χώρος της δεν είναι τελικά ασφαλής. This is an attack on freedom of expression. And this is an attack on European sovereignty. And this outrageous behavior needs a strong answer. Καλούν τον ΥΠΑ το εκπρόσωπο αφενός να προσθέσει τα ονόματα όλων των εμπλεκόμενων στην υφιστάμενη λίστα κυρώσεων και ταυτόχρονα να προετοιμάσει και νέες οικονομικές κυρώσεις για το καθεστώς Λουκασένκο. Nous ne tolérons pas que l'on tente de jouer à la roulette russe avec la vie de civils innocents. Πάμε τώρα στα ελληνοτουρκικά, γιατί η Άγκυρα επιβεβαιώνει το ραντεβού Δένδια Τσαβούσογλου στις 31 του μηνός, δηλαδή την επόμενη Δευτέρα. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών έρχεται στην Αθήνα. Θα δούμε βεβαίως με τι διαθέσεις. Η διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Τσαμούρη έχει τις πληροφορίες. Πραγματικά, πια ξέραμε ότι ο Τσαβούσογλου αποδέχθηκε την πρόσκληση του Νίκου Δένδια. Τώρα λοιπόν λείπουν μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις από τα δύο Υπουργεία Εξωτερικών. Εκκρεμούν μόνο κάποια διαδικαστικά θέματα. Λοιπόν, Δένδια Τσαβούσογλου στις 31 Μαΐου θα συζητήσουν φυσικά για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ενώ στόχος τους είναι να προετοιμάσουν το έδαφος και για τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στη
σύνοδο του ΝΑΤΟ στις 14 Ιουνίου. Βέβαια, οι Τούρκοι δια της φιλοκυβερνητικής γενής ΑΦΑΚ προβοκάρουν τη συνάντηση πριν καν αυτή γίνει, λέγοντας ότι θα βάλουν ψηλά στην ατζέντα το θέμα της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης. Θέλω να σας πω ότι τα τουρκικά μέσα διαραίουν πως είναι πολύ πιθανό ο Τσαβούσογλου να μεταβεί την Κυριακή στα Χανιά για να συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Άλλωστε, ξέρουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχεδιάζει να βρίσκεται στα Χανιά όλο το Σαββατοκύριακο και θυμίζω ότι και ο Νίκος Δένδιας στην επίσκεψή του στην Άγκυρα συναντήθηκε με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν. Θα δούμε τώρα, Κατερίνα, αν θέλει να πάρει τη ρεβάνς ο Τσαβούσογλου βάζοντας θέμα τουρκικής μειονότητας. Πάντως, αν το κάνει αυτό, σίγουρα το ραντεβού δεν θα πάει καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.